Κρατούμενο στο νοσοκομείο Αττικών, κυρίε και κύριοι, βρίσκεται από το Φεβρουάριο του 2019 ο Ρώσο Αλεξάνδρ Βίνικ, γνωστό και ω Mr. Bitcoin. Και αυτό ενώ τρει χώρε ζητούν από την Ελλάδα την έκδοσή του. Μαζί με τον Παναγιώτη Σουρέλη, υπάρχει μια έρευνα σε εξέλιξη, διότι αυτό ο άνθρωπο εδώ και 10 μήνε παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο και το ερώτημα είναι τι έχει, πια και είναι 10 μήνε στο νοσοκομείο. Αντώνη, θα μπορούσε να είναι και ταινία κατασκοπία και έχει όλα τα συστατικά. Έχει ένα Ρώσο κρατούμενο στην Ελλάδα. Έχει τρει χώρε, Αμερική, Γαλλία και Ρωσία, που ζητούν την έκδοσή του. Και έχει και ένα χορό δισεκατομμυρίων. Mm -hmm. Όχι ευρώ, ούτε δολάριων. Bitcoin είναι ο ιδρυτή τη ηλεκτρονική πλατφόρμα εικονικών, α, α, εικονικών yeah. Ο συγκεκριμένο άνδρα λοιπόν συνελήφθη το 2017 στη Χαλκιδική. Από τότε κρατείται στι δικαστικέ φυλακέ. Αλλά από τον Φεβρουάριο του 2019 μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο έπειτα από πολύ απεργία πείνα. Mm -hmm. Νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα. Η υπόθεση περιπλέκεται καθώ την περαγόμενη εβδομάδα η Γενική Γραμματέα Αντικλιματική Πολιτική, κυρία Σοφία Νικολάου, έκανε έφοδο στο νοσοκομείο. Για να διαπιστώσει η ίδια σώμαση ποιε είναι οι συνθήκε κράτησή του. Ακολούθως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έστειλε ε, έγγραφο στην εισαγγελέα Πειραιά, με, την οποία, με το οποίο ζητάει να γίνει έρευνα για να διαπιστωθούν αν συντρέχουν λόγοι υγεία. Που ο συγκεκριμένο κρατούμενο εξακολουθεί να κρατείται 10 μήνε ναι. στο νοσοκομείο, ή αν συμβαίνει κάτι άλλο. Θέλω να σου πω επίση ότι μιλήσαμε και με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, οφείλουμε να το πούμε, είναι η δικηγόρο του Ρώσου βασιλιά του Bitcoin, η οποία μα είπε ότι 29 μήνε κρατείται χωρί δίκη και χωρί ποινή, ενώ όπω λέει είναι όμοιρο στη χώρα μα και ότι η Αμερική θέλει, τον θέλει να τον εκδώσουμε, γιατί θέλει να το χρησιμοποιήσει ω ανθρώπινο πολεμοφόδιο εναντίον τη Ρωσία. Αν όλα αυτά δεν θυμίζουν ταινία κατασκοπία, τι μπορεί ναι. να θυμίζουν. Άρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η κυρία Κωνσταντούπουλου, θέλει να επιταχυνθούν οι διαδικασίε και να δοθεί μια διέξοδο σε αυτό το πράγμα, όποια και αν είναι αυτή. Παναγιώτε, ευχαριστώ πολύ. Αλλάζουμε θέμα. Αποτέλεσμα φαίνεται ότι έχουν φέρει η εκκλήση του Υπουργείου Υγεία αλλά και των γιατρών για εμβολιασμό κατά τη γρήπη. Στα φαρμακεία υπάρχουν πάντω λίστε αναμονή με πολίτε που περιμένουν.